Βασίλη μου. Ναι. Πού είσαι? Εδώ πίσω. Τι θα γίνει, θα ξεκινήσουμε το γύρισμα, ανοιχτώνουμε και πάμε. Ναι, προσπαθώ να καταλάβω πως οι σχεδιαστές της Mercedes έχουν κάνει το σεντάν να φαίνεται κουπέ. Δηλαδή, με ένα χαμήλωμα έτσι του πίσω μέρους έχουν κάνει ένα θαύμα. Μετέτρεψαν το σεντάν σε κουπέ. Ναι. Θες να μπεις να το συζητήσουμε μέσα? Από τώρα? Πόσο θες ακόμα να καθίσουμε? Μα είναι κουπέ. Ωραία, έλα να πάμε άτα. Με τι με πας βόλτα? Άτα. Κουπεπέ, το κουπέ. Ναι. Γενικώς. Είναι η μοίρα της αυτοκίνησης. Πολλές φορές έχουν προσπαθήσει οι σχεδιαστές να το παραλλάξουν το σχήμα. Θυμάσαι κάποια πεντάθυρα τα οποία ήθελαν Sony και Day να τα κάνουν να μοιάζουν με δίθυρα, με τρίθυρα. Θυμάμαι. Κρύβανε τις πίσω χειρολαβές έτσι ώστε τι να γίνεται, να γίνεται κουπέ. Σωστά. Αλλά πάντα το κουπέ κυριαρχεί. Πάντα θα βρίσκει τρόπο να αναμορφώνεται και να αναγεννάται και να δημιουργεί καινούρια σχήματα. Το κουπέ που σημαίνει κομμένο στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Ήταν πάντα πιο αεροδυναμικό, είχε πιο δυναμικό χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, αφού το κουπέ είναι μια σταθερή αξία. Σήμερα λοιπόν, άτα, πάμε με την Mercedes CLA 200. Από τα πιο ωραία σχήματα της αυτοκίνησης. Είναι τρομερά κομψό και τελείως ειλικρινά, δηλαδή καταφέρνει να ξεχωρίζει με έναν τρόπο διακριτικό. Ξέρεις ότι είναι κάτι ιδιαίτερο, χωρίς όμως να κραυγάζει. Αυτό το τόξο, δηλαδή οι καμπύλες της CLA, είναι από τις ωραιότερες, γιατί είναι και το σχήμα που δεν είναι ούτε πάρα πολύ μικρό ούτε πάρα πολύ μεγάλο και του ταιριάζει πάρα πολύ η γραμμή του κουπέ. Είναι ρέουσες οι γραμμές του και το σχήμα του πραγματικά είναι από τα ωραιότερα που μπορεί να βρεις σε αυτήν την κατηγορία. Γνώμη. Σε βλέπω... Καλά, ναι. Δεν θα διαφωνήσω. Γιατί όντως όταν μιλάς, λες την αλήθεια. Φαίνεται ότι έχεις μια ωραία διάθεση, επειδή μου χαίρεσαι που είσαι εδώ σήμερα. Μα είναι δυνατόν με τα super comfort καθίσματα αυτά στην καινούρια, γιατί είναι η τρίτη γενιά της CLA, πλήρως ανανεωμένη και εξωτερικά και εσωτερικά, ενσωματώνοντας όλα τα τεχνολογικά gadget του σήμερα. Δεν περιορίζεται. Δεν έχει περιορισμούς. Ό,τι επιλογή θέλεις στην κουπέ της έκδοση mild hybrid, plug-in hybrid, δύο εκδόσεις AMG. Έχει βενζίνη και diesel. Σωστά. Η γκάμα είναι πάρα πολύ πλούσια. Εμείς θα επικεντρώσουμε σε δύο εκδόσεις. Τη CLA 200 και τη CLA 250E. Διαφέρουν ως προς το υβριδικό σύστημα. Η μεν CLA 200 έχει ένα υπείος υβριδικό σύστημα, δηλαδή ένα 48 βολτο κύκλωμα που βοηθάει σε πολλά πράγματα και στην μείωση της κατανάλωσης με τον 1300 κινητήρα turbo που αποδίδει 163 ωραιότατους γερμανικούς ύπους. Και όσον αφορά τη CLA 250E, εκτός από τον 1300 τετρακύλινδρο κινητήρα turbo που όπως είπαμε αποδίδει 163 ύπους, έχουμε και ένα ωραιότατο ηλεκτρικό μοτεράκι που αποδίδει 109 ύπους και όλο μαζί συνδυαστικά μας κάνει 218 ύπους. Ξέρεις τι άλλο μου έκανε εντύπωση? Το βάθος του port bagage. Ναι! Απίστευτο. Προηγουμένως με τον Χάρη που θέλαμε να κάνει πλάνο, του λέω πρέπει να χαμηλώσεις την κάμερα για να δείξεις που μέχρι που πάει. Ναι, τι βάθος είναι αυτό? Απροσμέτρητο. Είναι... 440 λίτρα χωρητικότητα. Για κουπέ. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ. Πώς το κάνανε αυτό? Χωρίς όμως συμβιβασμού στο χώρο στο εσωτερικό, διότι στα πίσω καθίσματα μπορούν να καθίσουν επιβάτες ύψους 1,80. Ναι. Μπορούν. Δεν ξέρω πώς τα κάνουν αυτά τα μαγικά οι σχεδιαστές. Είναι η εργονομία. Είναι ωραίο, δηλαδή. Είναι περίεργο. Και αυτό. Ξέρεις, ενώ έχουμε το προνόμιο να οδηγούμε τη μία γενιά μετά την άλλη των αυτοκινήτων και λες εντάξει, πόσο καλύτερη να γίνει η CLA. Και βλέπεις αυτό και λες μα. Κι όμως. Πώς το κάνουν? Τι άλλο έχουμε? Το καινούριο τιμόνι είναι από δέρμα νάπα. Γι' αυτό έχει αυτή τη υφή. Απαλή. Μαζί το είπαμε. Πιάσε κόκκινη. Ναι, αλλά έχει εδώ τις κόκκινες λεπτομέρειες. Πάρα πολύ ωραίες αυτές οι λεπτομέρειες. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έδινε βροχές για σήμερα. Με το που ξεκινάω, κατακλυσμός. Δοκιμάζουμε τα ηλεκτρονικά συστήματα ευστάθειας της CLA.
Ένα σημαντικό κομμάτι μετακινήσεων καθημερινών με την plug-in έκδοση της Mercedes CLA 250E είναι ότι μπορεί να γίνουν αμιγώς ηλεκτρικά. Μπορείς δηλαδή να κάνεις από 70 ως 82 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη καθημερινά. Υπεράρκετο όμως. Βέβαια. Για την καθημερινή μετακίνηση, γιατί το βράδυ σίγουρα θα το φορτίσει. Ακριβώς. Από 10 έως 100% μπορεί να φορτίσει σε 1 ώρα και 45 λεπτά. Το μαγικό είναι η κατανάλωση. 0,8 λίτρα ναι, καυσίμου. Τίποτα. στα 100 χιλιόμετρα. Τίποτα. Θεωρώ ότι η λύση του plug-in υβριδικού είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, πάρα πολύ προσγειωμένη στη σημερινή πραγματικότητα. Mm-hmm. Ιδιαίτερα όταν όλο το πακέτο, όπως ισχύει ας πούμε στη CLA 250E, είναι τόσο υψηλής ποιότητας. Γιατί έχεις ένα ολοκληρωμένο αυτοκίνητο. Με sportive χαρακτηριστικά, αλλά οικογενειακό, τρομερά εύχριστο, αυτόματο έτσι κι αλλιώς. Πράγματι, όσες φορές έχω στα χέρια μου plug-in υβριδικό αυτοκίνητο, ξεχνάω το καύσιμο. Εφόσον η τεχνολογία προχωρά και σου δίνει τόσο πολλές επιλογές, αυτομάτως διαλέγεις ανάλογα με τις ανάγκες. Ακριβώς. Το κάθε ένα κάπου σε βοηθάει. Γενικά είναι υπερπλήρης η στάνταρ εκδόσεις. Εννοείται. Από συστήματα, από οτιδήποτε. Για να την αποκτήσεις λοιπόν την Mercedes CLA. Από 49.600 ευρώ. Είμαι και μιας κάποιας ηλικίας, οπότε αυτό μου θυμίζει κάτι, αυτό που λέγαμε ένα πολύ καλό αυτοκίνητο. Ένας αριθμός είναι, Βασίλη. Όλα είναι ένας αριθμός. Ναι, αλλά ο αριθμός δεν μικραίνει, μεγαλώνει. Να κάτσω λίγο ακόμα. Ένα λεπτό, εντάξει. Coupé.